Λοιπόν, και πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής με Κώστα Νικολακόπουλο και το ρωτάω. Η χθεσινή εμφάνιση του Μασούρα στην Εθνική είναι εμφάνιση για μεταγραφή. Χαίρετε. Τάσο μου, η χθεσινή εμφάνιση του Μασούρα είναι μια εμφάνιση την οποία θα πρέπει να κάνει και στα παιχνίδια του Ολυμπιακού. Τώρα μεταγραφή να κάνεις επειδή έπαιξες πολύ καλά με το... Πώς το λένε, με το Καζακστάν, όχι αδερφέ, δεν το νομίζω. Κάτι υπερβολή το λέω, εντάξει. Δεν το νομίζω. Έχει κάνει παιχνίδια πολύ καλά ο Γιώργος ο Μασούρας με πολύ μεγαλύτερες εθνικές ομάδες, έτσι δεν είναι. Ναι, εντάξει. Οπότε... Εντάξει. Έχει πρόταση εξάλλου από την Πόχουμ ο Μασούρας. Τώρα τι άλλο μπορεί να έχει, ακούγεται και η Τραμζοσπορ πάλι, ο Ολυμπιακός τον θέλει. Το παιδί μακάρι να συνεχίσει έτσι και να παίζει και το ίδιο και το καλύτερα και καλύτερα ακόμα στα παιχνίδια του Ολυμπιακού. Γιατί τον έχουν ανάγκη οι Ερυθρόλευκοι. Σε τελική ευθεία της σεζόν και σε Ελλάδα και σε Ευρώπη. Είναι ένας από τους 12-13 του rotation. Πιο βασικούς παίχτες του Ολυμπιακού. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έτσι δεν είναι. Να σου πω, μιας και πήγαμε εθνική, ναι. Θεωρείς ότι μια ενδεχόμενη πρόκριση στα τελικά του Euro θα είναι και αναβάθμιση για το ελληνικό ποδόσφαιρο? Βέβαια θα είναι. Θα μας βοηθήσει αυτή τη φορά μια παρουσία σε μεγάλη διοργάνωση, θα μπορέσουμε να την εκμεταλλευτούμε σαν... Αυτό δεν μπορώ να σου το απαντήσω, αλλά σίγουρα θα είναι για καλό, θα είναι για κακό, δεν θα είναι. Τώρα αν θα τα καταφέρουμε να το, όπως είπες σωστά όπως ρωτάς, τι να σου πω, εδώ δεν τα είχαμε καταφέρει ουσιαστικά που πήραμε το Euro. Ναι. Και σε άλλες συνθήκες, καλύτερες θα έλεγα γενικά για το ελληνικό ποδόσφαιρο παρά τις τωρινές, αλλά... Όσο ζω ελπίζω. Ναι, και μακάρι και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ να πάνε καλά και αυτοί να συνεχίσουν καλά στο Conference Link. Και η ομάδα κάτω 19 του Ολυμπιακού να πάει στο Youth Link. Τι να το σηκώσει. Τι να στο Final Four, τι να πούμε εδώ. Ναι, είναι να δύο πάει μάτς. Στο τελικό, ας πούμε, καταρχάς. Ναι, είναι δύο μάτς, δύο ζαριές. Είναι όλα αυτά, είναι καλά σημάδια τέλος πάντων. Αν μη τι άλλο, φαίνεται ότι έχουμε, ότι υπάρχει ταλέντο, υπάρχει προοπτική. Έτσι δεν είναι. Βέβαια. Έτσι. Ωραία. Τα δικά μας αγωνιστικά... τα πιο ταπεινά, να πούμε ότι ο Ολυμπιακός είχε σήμερα ένα οικογενειακό διπλό με τη Β' ομάδα, αλλά αρκετοί παίκτες δεν έπαιξαν, θέλησε να τους προφυλάξει ο προπονητής του Ολυμπιακού, είναι κουρασμένοι, είναι άλλοι έχουν τραυματισμούς, όπως ο, καλά εννοείται, ο Ζέλσον και ο Αλεξανδρόπουλος, αλλά ούτε ο Ροντινέη έπαιξε. Και κάποια άλλα παιδιά που έχουν ενοχλήσεις δεν έπαιξαν. Όπως σε αυτό το ματσάκι είναι κάμποση, δεν είναι ένας δύο, είναι κάμποση παίχτες. Και γι' αυτό προφανώς θα κάνουν και αύριο προπόνηση τελικά, αύριο το πρωί. Και τους δίνει ρεπό εν τέλει Κυριακή Δευτέρα. Να κάνουν παρέλαση τα παιδιά. Να πάνε να δουν παρέλαση τουλάχιστον. Και την τρίτη τελικά να επιστρέψουν και να ξεκινήσει στο προετοιμασία. Ρέντι για το τελικό στάδιο της προετοιμασίας. Εδώ πρέπει να πω ότι είναι σημαντική μέρα η τρίτη. Ίσως είναι μια σημαντική μέρα γιατί θα δοκιμάσουν ο Ζέλσον και ο Αλεξανδρόπουλος. Θα δοκιμάσουν δηλαδή πιο εντατικά να δουν αν μπορούν να μπουν σιγά σιγά στην ομάδα. Ναι. Για Ροντινέη. Ισχύει κάτι αντίστοιχο? Ο Ροντινέη ή θα πάει πιο συντηρητικά? Είναι, το πάει συντηρητικά, είναι σαφές. Βλέπουμε ότι από το παιχνίδι με την Μακάμπη έχουν περάσει ήδη παραπάνω από μια εβδομάδα. Ναι, 10 μέρες. Ναι, 8 μέρες, δεν έχει κάνει προπόνηση. Το φυλάει που λέμε, το φυλάει. Γιατί όπως είχαμε πει δεν ήταν κάτι επιπόλαιο, το φυλάει. Ναι, θα πω και καλά. Κάνει από τη στιγμή που δεν υπάρχουν για την ώρα υποχρεώσεις. Να μπει συντηρητικά. Έχει τραβήξει μεγάλο λούκι γιατί ουσιαστικά παίζει μόνος του στη θέση του δεξιού μπακ. Ναι. Κακά τα ψέματα. Πολύ περιστασιακά παίζει ο Κίνη. Ίσα για κάνα rotation ένα στα τόσα ξέρω εγώ. Ναι. Οπότε
Εκεί είμαστε. Ωραία. Να πω κάτι που δεν έχει σχέση με τον Ολυμπιακό, mm-hmm. αλλά έχει νομίζω τη σημασία του, γιατί έγινε, υποδέχτηκε τον πρωθυπουργό της Αγγλίας, τον Βρετανό πρωθυπουργό Ρίση Σούνακ, στο City Ground, την έδρα της Νότιχαμ, ο Βαγγέλης mm-hmm. Μαρινάκης, σήμερα, γιατί έγινε εκεί, έγιναν τα αποκαλυπτήρια μιας κοινοτικής πρωτοβουλίας για την υγεία σε όλη την κομιτεία. Οπότε, mm-hmm. για καλό σκοπό πραγματικά, ναι. υποδέχθηκε το Βρετανό Όντως. Πρωθυπουργό, ο πρόεδρος του Ολυμπιακού και ιδιοκτήτης της Forest. Ωραία. Κώστα μου, σε ευχαριστώ πολύ. Και εγώ, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ.